και μετέπειτα σπουδαίο συνθέτη Άστορ Πιατσόλα, το να διαγράψει σε ηλικία 32 ετών σε μία στιγμή όλη την έως τότε μουσική του πορεία για να δοθεί στο πάθος του το τάγκο, και μάλιστα με έναν πολύ ανορθόδοξο τρόπο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην πατρίδα του, δεν ήταν παρά μια φυσική επιλογή, τόσο φυσική και απλή όσο και η ανάσα, τόσο ανατρεπτική όσο και μια σαρωτική θύελλα, τόσο απρόσμενα ελκυστική όσο και απαγορευμένος έρωτας. Αυτός ήταν πράγματι ο Πιατσόλα, ένας τολμηρός συνθέτης του πάθους που έφερε επανάσταση στο παραδοσιακό αργεντίνικο τάγκο, δημιουργώντας το νουέβο τάγκο με στοιχεία τζαζ και κλασικής μουσικής. Αυτός ήταν ο Πιατσόλα, ένας καλλιτέχνης που δεν δίστασε σε ένα δευτερόλεπτο να πετάξει στα σκουπίδια το έργο 10 χρόνων ζωής και να μας δείξει έμπρακτα την αλήθεια των λόγων του ποιητή Χαλίλ Γκιμπράν. Ω μουσική, στα βάθη σου αφήνουμε τις καρδιές και τις ψυχές μας. Εσύ μας δίδαξες να βλέπουμε με τα αυτιά μας και να ακούμε με τις καρδιές μας. Ας ακούσουμε λοιπόν και εμείς με τις καρδιές μας την υπέροχη ιστορία του τάγκο του Πιατσόλα.